Ευχαριστώ κύριε Ναυτούλη που μου δίνει το βήμα για να μιλήσω για την υποψηφιότητά μου με την Πράσινη Πόλη. Προτού πω οτιδήποτε θα ήθελα να μιλήσω για τη χθεσινή εκδήλωση της Πράσινης Πόλης, η οποία στέφθη με απόλυτη επιτυχία, όπου η συμμετοχή του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλη και μας δίνει την ελπίδα ότι στις εκλογές θα είμαστε η πρώτη δύναμη. Μίλησε μας λίγο για την υποψηφιότητά σας. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να θέσετε την υποψηφιότητα? Και γιατί επιλέξατε τον κύριο Πρωτοπαπά? Η συμμετοχή μου με την Πράσινη Πόλη είναι προϊόν μιας διαδικασίας για αλλαγή στο Δήμο Κορινθίων. Ήρθε δηλαδή στην ουσία να επισφραγεί στην ανάγκη η αλλαγή πορείας μετά από πολλά χρόνια στασιμότητας και αδράνειας στο Δήμο Κορινθίων, όπου την ευθύνη τη φέρει τόσο η απευθούσα δημοτική αρχή, όσο και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές. Η Πράσινη Πόλη προέρχεται από την κοινωνία των πολιτών, συγκροτήθηκε από ανθρώπους, επιστήμονες από όλες τις κοινωνικές τάξεις και έχει σαν στόχο να αλλάξει το μοντέλο διοίκησης του Δήμου, το παροχημένο θα έλεγα μοντέλο, το δημαρχοκεντρικό. Είναι προτεραιότητα της Πράσινης Πόλης η αναβάθμιση των υπηρεσιών στο Δήμο και η αξιοποίηση της νέας γενιάς. Ασχολείστε με την κοινωνική πολιτική και είσαστε και επαγγελματικά στον τομέα αυτό. Μιλήστε μας λίγο, ποιες είναι οι προτάσεις σας, ποιες είναι οι ιδέες σας πάνω στο θέμα αυτό, της Πράσινης Πόλης γενικότερα? Πράγματα, κύριε Ναυτούλη, ασχολούμαι με την κοινωνική πολιτική πάνω από 20 χρόνια και με αφορμή αυτό συμμετέχω στην κίνηση στην Πράσινη Πόλη στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Για την Πράσινη Πόλη προτεραιότητα είναι η δημιουργία μιας ανθρωποκεντρικής, συμπεριληπτικής και φιλικής προς τον πολίτη κοινότητας. Έχει σαν στόχο να δημιουργήσει μια βιώσιμη ανάπτυξη με τρεις διαστάσεις, την κοινωνική, την οικονομική και την περιβαλλοντολογική, με στόχο τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Το πρόγραμμα της κοινωνικής πολιτικής της Πράσινης Πόλης βασίζεται σε 5 άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά την οικογένεια και το παιδί, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της οικογένειας και την προστασία του παιδιού, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας, βίας κατά των γυναικών και κακοποίηση των παιδιών. Άρα επικεντρωνόμαστε κατά κύριο λόγο στην οικογένεια και στο παιδί. Ο δεύτερος άξονας αφορά τα άτομα με αναπηρία. Είναι γνωστό ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την προσβασιμότητα στους δημόσιους χώρους και σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματά τους. Η Πράσινη Πόλη θα ενισχύσει τη φωνή των ατόμων με αναπηρία μέσα από τη συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Ο τρίτος τομέας είναι τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Όπως γνωρίζετε, η τρίτη ηλικία αποτελεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και η δημογραφική γύρανση του πληθυσμού αποτελεί πρόκληση για την Πράσινη Πόλη. Μέσα στα σχέδια της Πράσινης Πόλης είναι να ενισχύσει το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι, τα ΚΙΦΗ και τα ΚΑΠΗ να τα στελεχώσει με επιστημονικό προσωπικό ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ηλικιωμένων. Επίσης, μέσα στα σχέδια είναι η δημιουργία συμβουλευτικού κέντρου για την Άνοια σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων και την Ελληνική Εταιρεία Αλτσχάιμερ. Ο τέταρτος άξονας είναι τα άτομα, οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Σε μια πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε από την Eurostat, το 1/4 των Ελλήνων κινδυνεύει με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Στόχος της Πράσινης Πόλης να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας των ατόμων, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ώστε να μην μείνει κανείς πίσω. Έτσι, μέσα στα σχέδια αυτά, είναι να δημιουργήσει ένα κοινωνικό συμβόλαιο με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων παροχής κοινωνικής φροντίδας, ώστε να εξασφαλίσει καλύτερες δυνατές υπηρεσίες για τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Υπάρχει ειδική μέρημνα για τα άτομα με ανεργία, για τις γυναίκες. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μια κοινότητα Ρωμά στην πόλη μας, καθώς και για τους μετανάστες. Μεταξύ άλλων προτείνουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργία ενός παραρτήματος για τους Ρωμά ως προέκταση των κέντρων κοινότητας για την κοινωνική τους ένταξη, καθώς και για τους μετανάστες. Ο πέμπτος άξονας αφορά την νεολαία μας. Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η νεολαία στην πόλη μας είναι η απασχόληση και η εργασία και δείχνει και μεγάλες ευαισθησίες σε θέματα περιβάλλοντος, φιλοζωίας και πολιτισμού.
Η δημιουργία προγραμμάτων που θα απευθύνονται στην νεολαία είναι βασικός στόχος της πράσινης πόλης, ώστε να μπορέσουν η νεολαία να αξιοποιηθεί και να μπορέσει να αντιμετωπίσει προκλήσεις εποχής. Βέβαια, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα κοιτάξουμε να αξιοποιήσουμε και το κέντρο νέων, το οποίο βρίσκεται σε μια παρακμή, σε συνεργασία με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, ώστε να αποδοθεί στους νέους και να το αξιοποιήσουν με βάση τις ανάγκες τους. Θα μου επιτρέψετε, με αφορμή την κοινωνική πολιτική, να ανοίξω μια παρένθεση και να μιλήσω για το ρόλο του Πανεπιστημίου. Όπως γνωρίζετε, εδώ και 15 χρόνια λειτουργεί το Πανεπιστήμιο στην πόλη μας, ένα τμήμα κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής, στο οποίο όλες οι δημοτικές αρχές δεν έχουν δείξει κανένα ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον για τη στέγαση της σχολής, ενδιαφέρον για την μετακίνηση των φοιτητών, ενδιαφέρον για τη στέγαση των φοιτητών, ενδιαφέρον για τη διατροφή των φοιτητών. Όπως γνωρίζετε, η παρουσία του Πανεπιστημίου συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και μέσα στο πρόγραμμα της Πράσινης Πόλης είναι να στεγαστεί το Πανεπιστήμιο στο στρατόπεδο Καλογερογιάννη, καθώς και θα υπάρξει και δημοτική. Καινούριο κτίριο, έτσι. Καινούριο κτίριο. Ναι, καθώς και θα υπάρξει βέβαια και μέρημνα για τις μετακινήσεις των φοιτητών από τον προαστιακό στο κέντρο της πόλης. Επειδή είμαι στον χώρο της ψυχικής υγείας πάνω από 20 χρόνια, στο πρόγραμμα της Πράσινης Πόλης για την ψυχική υγεία προβλέπεται η δημιουργία κέντρου ημέρας για τα άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Τελειώντας, θα ήταν παράληψή μου να μην αναφερθώ στον επικεφαλής της Πράσινης Πόλης, τον Δημήτρη Πρωτοπαπά, ο οποίος είναι ένας έντιμος άνθρωπος, αυτοδημιούργητος και κυρίως γνώστης των προβλημάτων της πόλης. Και με το σύνθημα «Αλλάζουμε την πόλη, αλλάζουμε τις ζωές μας», καλούμε όλους τους Κορίνθιους και τις Κορίνθιδες να στηρίξουν το ψηφοδέρτιο της Πράσινης Πόλης στις 8 Οκτωβρίου για ένα νικηφόρο αποτέλεσμα.